Η γενικός ξεσηκωμός επικρατεί στις τάξεις των αγροτών με τα τρακτέρ να είναι έτοιμα να βγουν στους δρόμους και τα πρώτα μπλόκο να στείνονται σε δεκάδες σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα. Στην περιφερειακή Ενώ Τεσσερών, η κάθοδος στο τρακτέρ ξεκίνησε σταδιακά με τους αιρέους αγρότες να κατεβάζουν αγροτικά μηχανήματα στις κεντρικές πλατείες των χωριών. Εδώ στην δική μας την περιοχή έχουμε ξεκινήσει συναντήσεις στα χωριά εδώ και μία εβδομάδα περίπου και μετά τη συνέλευση τη μεγάλη που είχαμε στο Ακροπόλτο, από εκεί και πέρα. Αύριο το τρακτέρ θα είναι στις πλατείες στο χωριό. Mm-hmm. Τα αιτήματα τα οποία υπάρχουν από την πλευρά σας προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης? Τα αιτήματα είναι πανελλαδικά, είναι το κόστος καλλιέργειας, το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Και μάλιστα θα ήθελα να τονίσω ιδίως για το δικό μας το νομό. Εμείς σαν στερέοι αγρότες θα θέσουμε και κάποια θέματα που έχουν σχέση με την υπερβολή του νομού πάνω σε αγροτικά θέματα, γιατί είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους Με αυτή την κίνησή τους, οι αγρότες θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αποφασίσουν και πάλι για να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στη διασταύρωση του Λευκώνα Σιδηροκάστρου και αμέσως μετά να κατευθυνθούν στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και συγκεκριμένα στο τελωνείο του Προμαχώνα. Αυτό θα αποφασιστεί εκείνη την ώρα όταν μαζευτούν στη διασταύρωση του Λευκώνα όλοι μαζί. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας πω εάν θα πάμε εκεί. Προφανώς η επιθυμία είναι να πάμε εκεί, αλλά θα αποφασιστεί εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Βλέπετε, υπάρχει διάθεση, δηλαδή από τις συναντήσεις που κάνετε και εκεί στη δική σας την περιοχή, ο κόσμος είναι ζεστός στο να κατέβει στις κινητοποιήσεις? Κοιτάξτε, βλέπω πολύ κόσμο με σκυμμένο το κεφάλι. Mm-hmm. Εμείς είπαμε ότι ούτε θα παρακαλέσουμε, ούτε θα πιέσουμε, ούτε θα κάνουμε οτιδήποτε να έρθει κάποιος. Όποιος θέλει να έρθει, μπορεί να έρθει γιατί το θέλει. Και γιατί θα μπορεί να κοιτάξει αύριο τα παιδιά του και τη δίπλα του στα μάτια χωρίς καμία ενοχή. Ο κύριος Λιούτας στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και για τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αλλά και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου από το Βήμα της Βουλής. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Αγροτικής Οικονομίας τριαμβολόγησαν για κάποια χρήματα που έπεσαν πάνω στο αγροτικό τομέα. Mm-hmm. Θα είναι. Η κίνησή τους ήταν σαν να έλεγαν μπράβο μας, πληρώσαμε τους συνταξιούχους ή μπράβο μας, πληρώσαμε τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτά τα λεφτά είναι δικά μας, προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα ήταν χρήματα τα οποία χρωστούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάλι να αναφερθούμε σε ζητήματα της τάξης όπως είναι η επιστροφή του πετρελαίου, την οποία την περιμένουμε από το 2013. Από εκεί και πέρα στα χαρτιά και με τα λόγια καλά τα λένε, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική.